Βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία, ναι. Μεγάλη εξέλιξη. Βεβαίως. Ναι. Θα δούμε κάποια αντίστοιχη ενέργεια ή θα συνεχιστεί η συνεργασία με την κοινωνία. Θυμάστε ότι αυτή η δράση ήταν για να γίνει τέλος Μαρτίου, αλλά λόγω του κορονοϊού τότε ματαιώθηκε, αναβλήθηκε μάλλον. Τελικά μπορέσαμε να την κάνουμε βέβαια λίγο κουτσερεμένη, ενώ ας πούμε προβλεπόταν και μια προβολή ντοκιμαντέρ του κυρίου Βασίλη Λουλέ. Αυτή δεν έγινε επειδή απαγορεύονται ακόμα οι προβολές. Έγινε όμως το κινηματογραφικό εργαστήρι. Το Μάρτιο είχαμε συμμετοχή, είχαμε δύο γκρουπ, ένα εφηβικό και νεαρούς ακόμα και ένα ενηλίκων, με 20 άτομα το καθένα. Τώρα βέβαια λόγω των δεδομένων που υπήρχαν, δεν μπορέσαμε να είναι πάρα από 10-11 άτομα. Συμμετείχαν λοιπόν σε δύο ομάδες των 10 ατόμων, το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5.30. Είχαν κάνει μάλιστα και μια διαδικτυακή προετοιμασία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι έμαθα, και βέβαια και εγώ ήρθα σε επαφή με τον κύριο Λουλέ, τον γνώρισα, είναι πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης, εξαιρετικός κινηματογραφιστής, ο οποίος νομίζω ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τη δράση του, πραγματικά, γιατί έχει συνεργαστεί τουλάχιστον με 40 πανεπιστήμια της Αμερικής και του Καναδά, έχει πάει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, έχει διατρέξει. Προωθεί αυτή τη μορφή κινηματογραφίας που λέγεται αφηγηματικό ντοκιμαντέρ. Προσπαθεί δηλαδή μέσα από προσωπικές ιστορίες να αναδείξει την καθολική ιστορία. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι σύγχρονο είδος κινηματογραφίας, το οποίο αναδεικνύεται. Εμείς του είπαμε ότι επειδή δεν έγινε η προβολή, επιφυλασσόμαστε σε εύθετο χρόνο όταν θα μπορούμε να κάνουμε τις προβολές να τον ξανακαλέσουμε. Και βέβαια του είπαμε και κάτι άλλο, αν μπορούσαμε να κάνουμε και δουλειά μαζί του, να αναδείξουμε ίσως την ιστορία της Κομωτινής μας μέσα από αυτόν τον τρόπο της κινηματογραφίας. Αυτό βέβαια είναι ένα project το οποίο και κόστος θα έχει, αλλά και πολλή οργάνωση σε συνεργασία βέβαια, γιατί και αυτό θα γινόταν, αν γινόταν κανονικά, και με το Πανεπιστήμιό μας. Αλλήμον, θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να συνεργαζόμαστε και ιδιαίτερα εδώ με το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας που είναι και το καθήλυνα σου αρμόδιο, αλλά βέβαια και με την εκπαίδευσή μας, έτσι, και με τη μέση εκπαίδευση και με τη δημοτική εκπαίδευση. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν να κάνουμε συνεργασία στο μέλλον μαζί του.